Σήμερα θα σας δείξω πώς γίνεται το σωστό θωράκισμα στο κρέας. Αν θέλετε να βρείτε τα καλύτερα εχθροπολία, τα καλύτερα ακροπολία που έρχονται στην πόρτα σας, μπείτε στο eFood, πατήστε το φίλτρο τοπικά καταστήματα και θα έχετε αυτό που θέλετε στην πόρτα σας. Σήμερα εγώ ήθελα ένα ψαρονέφρι να σας δείξω πώς θα το θωρακίσουμε σωστά. Ζεσταίνουμε πολύ καλά το τηγάνι μας. Θέλουμε ένα κομμάτι χαρτί, γιατί για το σωστό θωράκισμα δεν θέλουμε υγρασία. Θα ταμπονάρουμε λοιπόν το κρέας μας πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Και όπως είναι, θα προσθέσουμε μέσα στο τηγάνι μας λίγο ελαιόλαδο και κατευθείαν πρέπει να του δώσουμε χρώμα πολύ καλό από όλες τις πλευρές. 1-2 λεπτά να πάρει καλά χρώμα και θέλω να το γυρίσετε από όλες τις πλευρές. Το βασικό πράγμα που κάνει το θωράκισμα στο κρέας είναι να του δώσει γεύση και συνήθως είναι ωραία κομμάτια κρέατος όπως φιλέτα, τα οποία τα ξεκινάμε στο τηγάνι και τα τελειώνουμε στο φούρνο. Το μυστικό είναι να μην φοβηθείτε να αφήσετε το τηγάνι να κάψει πάρα πολύ καλά. Αν έχετε γκάζι, αφήστε το δυνατά. Αν έχετε εστία, αφήστε το στο 9 να κάψει, να κάψει, να κάψει και τότε βάλτε το κρέας σας μέσα. Αυτό είναι το τέλειο θωράκισμα. Είτε ψαρονέφρι, είτε κοτόπουλο, είτε φλέτο, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, άλλο ένα tips and tricks έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια. Α, και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου,